Μία από τις περιοχές τώρα που έχουν πληγεί και πλήγησαν κατά τις πρόσφατες φωνικές πλημμύρες είναι η περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Και προσέξτε βέβαια, μία τουριστική περιοχή που θα πρέπει να είναι έτοιμη στο κομμάτι των υποδομών του επιχειρή, της επιχειρηματικότητας, εκεί μέσα στο Μάρτι. Θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Μαρίνα Καρούζου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίας Πελαγίας. Πάμε να τη συναντήσουμε λίγο. Την καλησπέρα μας, κυρία Καρούζου. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά με δύναμη και υγεία να ευχηθώ. Λοιπόν, στο άκουσμα καιρικών συνθήκων σε κάποιες περιπτώσεις ακραίων για το επόμενο τριήμερο, τι είναι αυτό το οποίο σας φοβίζει? Μας φοβίζει να μην ξαναγίνει πάλι πλημμύρα. Αν και τώρα δεν είναι τα μαγαζιά εξοπλισμένα, ούτε με εμπορεύματα, ούτε με εξοπλισμό, ράφια και τέτοια. Απλά το ψυχολογικό και μόνο που υπάρχει ότι μπορεί να ξαναγίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή πάντα. Έχει γίνει κάποια παρέμβαση στο κομμάτι των υποδομών, της προστασίας το τελευταίο διάστημα στην περιοχή σας? Δυστυχώς, πέρα από το ότι καθαρίστηκαν τα ρέματα χαμηλά, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση. Έχουμε μείνει μόνο στις υποσχέσεις. Η περιοχή έχει καθαριστεί βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί κάτι, διότι το αντιπλημμυρικό, όπως είπανε και οι ειδικοί, έπρεπε να έχει γίνει από ψηλά. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση ακόμη, δυστυχώς είμαστε σε επιφυλακή. Σε επιφυλακή και να σταθούμε τυχεροί, αυτό έχω να πω. Για να σταθούμε, ναι. Στο κομμάτι τώρα, ακριβώς, γιατί έχουμε να κάνουμε μια τουριστική περιοχή, έχουμε να κάνουμε και με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το θέμα είναι, θα προλάβουμε να ξεκινήσει σεζονική στην Αγία Πελαγία εκεί αρχές του Απρίλη? Θα είστε έτοιμοι? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Ευελπιστούμε ότι τα περισσότερα καταστήματα θα είναι έτοιμα, διότι από την πρώτη μέρα που έγινε η πλημμύρα οι άνθρωποι δεν στάθηκαν ούτε λεπτό. Δούλεψαν με πολύ αγώνα να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους και να τα επισκευάσουν. Απλά το μοναδικό που έχουν αφήσει είναι δηλαδή το βάψιμο των τοίχων, επειδή υπήρχε πολύ υγρασία μέσα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει ο καιρός, διότι δεν είχαμε βροχές για να δημιουργηθεί περαιτέρω υγρασία. Απλά πρέπει τα καταστήματα να μείνουν λίγο καιρό ώστε να απορροφηθεί η υγρασία και μετά να κάνουν και τις υπόλοιπες επισκευές. Αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτοιμοι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ας ελπίσουμε, κυρία Καρούζου, να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.